Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ξεκινάει η εκπομπή Direct της Crete TV. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη μόδα του Airbnb σε επίπεδο Κρήτης και με όλες τις τελευταίες φορολογικές εξελίξεις. Πάμε να παρακολουθήσουμε το καθιερωμένο βίντεο και επανερχόμαστε. Η καρδιά του Airbnb χτυπάει στην Κρήτη και οι ιδιοκτήτες ακινήτων βλέπουν το εισόδημά τους να αυξάνεται μέσα από τη μόδα των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Το μεγαλύτερο πλήθος αγγελιών παρατηρείται στην Κρήτη, καθώς περισσότερα από 12.000 ακίνητα διατέθηκαν προς ενοικίαση. Η τάση αυτή έχει ως αποτέλεσμα από τη μία την αύξηση στις τιμές των ενοικίων και από την άλλη επίδοξοι ενοικιαστές βλέπουν το ακίνητο που θέλουν με τα κιάλια. Το Airbnb πλέον δεν είναι μόνο μία μόδα του καλοκαιριού, αλλά και του χειμώνα. Την ίδια ώρα, στελέχη της κτηματαγοράς επισημαίνουν ότι η προσφορά έχει υπερκαλύψει τη ζήτηση και σιγά σιγά όλο ένα και περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων στρέφονται στην παραδοσιακή μορφή ενοικίασης. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και μια μεγάλη συζήτηση αναφορικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν μέσα από αυτή την διαδικασία, με τα πρόστιμα μάλιστα για όσους φοροδιαφεύγουν να είναι υψηλά. Η εκπομπή Direct φέρνει στο προσκήνιο τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Airbnb και συγκεκριμένα τα φορολογικά δεδομένα που προκύπτουν, τα θετικά και τα αρνητικά της συγκεκριμένης τάσης. Στο πλατό της εκπομπής, ο Νίκος Χαλκιαδάκης, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, και ο Κώστας Αράπογλου, πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου. Κύριε Χαλκιαδάκη, κύριε Αράπογλου, να σας καλωσορίσω στην Crete TV. Θα ασχοληθούμε σήμερα με την μόδα του Airbnb, που έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια και σε επίπεδο χώρας και σε επίπεδο Κρήτης. Κύριε Χαλκιαδάκη, να ξεκινήσω από εσάς. Τι χαρακτηρίζεται ως μία μόδα? Μόδα θα έλεγα σίγουρα όχι. Είναι ένα καθεστώς το οποίο έχει έρθει από το εξωτερικό εδώ και αρκετά χρόνια. Μας έχει επιβληθεί? Όχι, μπαίνει μέσα μας. Το έχουμε υιοθετήσει? Σίγουρα. Και παίρνει διαστάσεις. Και είναι λογικό τη στιγμή που ο καθένας που έχει κάποιο δωμάτιο, έχει κάποιο κατάλημα, μπορεί να τον νοικιάσει με αυτόν τον τρόπο και να έχει έσοδα. Και μέχρι τώρα τα έσοδα ήταν ανεξέλεγκτα, αφορολόγητα, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα σε εμάς. Τους ξενοδόχους, αυτοί που έχουν τα διαμερίσματα, οι οποίοι έχουν αρκετά μεγάλο θέμα. Αρκετά μεγάλο θέμα. Αναφορικά τώρα με τις φορολογικές εξελίξεις, καθώς κακά τα ψέματα είχαμε να κάνουμε με ένα φορολογικό αλαλούν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, όπως θα μας επιβεβαιώσει και συνέχεια της εκπομπής ο κύριος Αράπογλου, ξεκαθαρίζει κατά κάποιο τρόπο το τοπίο. Κύριε Αράπογλου, η προσφορά έχει υπερκαλύψει τη ζήτηση? Ναι, πράγματι έχει υπερκαλύψει η προσφορά τη ζήτηση. Και πάρα πολλοί ιδιοκτήτες, επειδή έχουν την ψυχολογία να κερδίσουν χρήματα νομίζοντας ότι οι μισθώσεις τύπου Airbnb, γιατί δεν είναι μόνο το Airbnb, είναι και άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες. Ενδεικτικά αναφέρουμε εμείς σε Airbnb. Ναι. Είναι πολλές οι μισθώσεις. Ναι, απλά πολλές πλατφόρμες που ασχολούνται, απλά οι πιο διάσημοι, πιο δημοφιλείς, ας το πούμε, είναι οι Airbnb. Ναι. Πιστεύουν ότι θα πλουτίσουν εύκολα. Ουσιαστικά δεν έχουν συνειδητοποιήσει αυτοί που μπαίνουν για πρώτη φορά στη διαδικασία να νοικιάζουν το σπίτι τους με βραχυχρόνια μίσθωση, δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι ουσιαστικά γίνονται ξενοδόχοι του ενός δωματίου. Δηλαδή, δεν είναι όπως είναι η παραδοσιακή μίσθωση, πρέπει να προσφέρεις και κάποιες υπηρεσίες. Δηλαδή, η καθαριότητα που υπάρχει, τα κλινοσκεπάσματα που πρέπει να τα αλλάζεις. Πολλοί το παραβλέπουν αυτό. Τις υποχρεώσεις τους, τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχουν. Όσοι τις παραβλέπουν ή όσοι εμφανίζουν ψευδή στοιχεία, αυτοί τιμωρούνται. Και μπαίνουν και πρόστιμα και ποινές από τις διαδικτυακές πλατφόρμες που φτάνουν μέχρι το σημείο και να τους εξαιρέσουν να μην τους ξαναδέχονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα όταν αθετούν τις υποχρεώσεις ή αυτά που υπόσχονται. Δηλαδή, λέω κάτι χαρακτηριστικό. Αν έχεις βάλει στην πλατφόρμα, στο Airbnb, διαφημίζεις, έχεις πάρει μια φωτογραφία και έχεις πάνω στο τραπέζι του σπιτιού ένα καλάθι με φρούτα, όταν έρθει ο ξένος επισκέπτης και δεν δει το καλάθι με φρούτα, έχει δικαίωμα να κάνει καταγγελία στην Airbnb. Να σε καταγγείλει στην Airbnb, και αυτό έχει συνέπειες. Για να μην πάω σε πιο ακραία φαινόμενα που οι ιδιοκτήτες έχουν υποχρεωθεί να πληρώσουν ποσά, πρόστιμα δηλαδή, μέχρι και 5 και 6 χιλιάδες ευρώ, επειδή ο Δήμος είχε κόψει το νερό και έβγαλαν φωτογραφίες οι επισκέπτες ότι έκαναν μπάνιο
με κουβάδες που έπαιρναν το νερό από τα κοινόχρηστα σκηνικό αυτό. Από τα κοινόχρηστα αλλά έχει καταγραφεί. Απλά έχει καταγραφεί. Ναι. Το λέω για να καταλάβουν ότι ο καθένας πρέπει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του σε αυτά που υπόσχεται και ουσιαστικά το Airbnb είναι και παροχή υπηρεσίας. Βέβαια, κύριε Χαλιαδάκη, οι μισθώσεις τύπου Airbnb, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, κατά κάποιο τρόπο αλλοιώνουν ή μήπως ενισχύουν το προφίλ του εγχώριου τουριστικού προϊόντων της Κρήτης? Στην ουσία, όταν είναι καλές αυτές οι υπηρεσίες, όπως είπε και ο κύριος Αράπογλου, τον ισχύουν. Αλλά ο καθένας δεν μπορεί να κοιτάξει τα κόστη του πριν γίνει ξενοδόχος, γιατί οι ξενοδόχοι γίνονται όλοι, και με το ένα δωμάτιο και με τα δύο και με τα πέντε. Μια στιγμή, αν πάτε μεθαύριο στη Χορέκα, 8 με 11 του Φεβρουαρίου, η Χορέκα έχει γεμίσει ξενοδόχους. Όλη η Κρήτη είναι ξενοδόχοι πια. Πρέπει να... Καθένας να έχει το επάγγελμά του. Όταν λέμε ξενοδόχος, πρέπει να είσαι ξενοδόχος. Και πρέπει να ξέρεις και πού είναι τα κόστη σου και ποιες είναι οι υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρεις. Γιατί ο πελάτης μας θέλει πολλές υπηρεσίες. Οι περισσότεροι που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, ιδιώτες, γνωρίζουν τις υπηρεσίες και την ευθύνη που έχουν προκειμένου να εξυπηρετήσουν όπως ένας μεγάλος ξενοδόχος της Κρήτης τους πελάτες που θα... Πιστεύω ότι δεν τις έρθουν γνωρίζουν. Στο ακινητό του. Πιστεύω ότι δεν τις γνωρίζουν. Και γι' αυτό έχουμε αυτή την έξαρση. Και υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε τιμωρίες από τις πλατφόρμες αυτές και αυτό αποτελεί δυσφήμιση σίγουρα και για μας και για τον τουρισμό μας. Έχετε καταγράψει πολλά περιστατικά λοιπόν, περιστατικά με βάση την δυσφήμιση που προέκυψε μέσα από συμπεριφορές ιδιωτών. Σίγουρα, έχουν γίνει αρκετά περιστατικά τέτοια. Έχετε κάποιο παράδειγμα? Αυτή τη στιγμή κάποιο παράδειγμα δεν έχω. Πάντως, σίγουρα υπάρχουν αρκετά παραδείγματα. Υπάρχει, να σας πω, πελάτης ο οποίος ήρθε στο κατάλημα. Αυτός ο ιδιοκτήτης του καταλήματος το είχε νοικιάσει και του είπε, εντάξει, θα σου δώσω λίγα τα λεφτά πίσω και είμαστε μια χαρά. Σε περίοδο δεν υπήρχε Αυγούστου. Δηλαδή κατάλημα? Δεν υπήρχε το κατάλημα. Πώς κάνουμε? Οι ξενοδόχοι κάνουν over πολλές φορές, αλλά προσπαθείς να έχεις βρει στον άνθρωπο που έρχεται ένα κατάλημα αξιόλογο ή ανάλογο ή πιο καλό από αυτό που έχει κλείσει. Αυτός θεώρησε ότι όταν του δώσει τα λεφτά είναι μια χαρά καλυμμένος. Μάλιστα. Αυτά συμβαίνουν. Κύριε Αράπογλου, αν είχατε ένα διαθέσιμο κατάλημα, ένα διαθέσιμο ακίνητο, θα το αξιοποιούσατε μέσα από την συγκεκριμένη διαδικασία τύπου Airbnb? Εγώ προσωπικά όχι, γιατί δεν έχω το χρόνο. Αυτό που απαιτεί ο καθένας... Αν είχατε πρέπει, το χρόνο. Αν είχα το χρόνο θα το σκεφτόμουν. Για το λόγο ότι όπως σας είπα η προσφορά έχει υπερκαλύψει την ζήτηση με αποτέλεσμα πάρα πολλά να μένουν ξενίκιαστα. Δηλαδή σε κάποιες περιοχές οι οποίες είναι πλεονεκτικές μπορούν και νοικιάζονται και τα έσοδα που έχουν μπορεί να είναι περισσότερα από μια παραδοσιακή μίσθωση, αλλά στα έσοδα αυτά η διαφορά του Airbnb είναι ότι προσφέρεις και υπηρεσίες. Ενώ με την παραδοσιακή μίσθωση κάθε μήνα παίρνεις το ενίκιο σου. Είναι σημαντική αυτή η διαφορά και επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν από εδώ και μετά θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι δεν πρέπει να επενδύσουν χρήματα και πολύ περισσότερο να δανειστούν χρήματα για μια δουλειά την οποία δεν ξέρουν να την κάνουν και την κάνουν για πρώτη φορά. Γιατί συνήθως αυτοί που σε μια κρίση ή σε οποιαδήποτε κατάσταση η οποία μπαίνουν σε ένα χώρο που δεν τον γνωρίζουν επιδιώκουν να επωφεληθούν από συγκυρίες. Από συγκυρίες και ακούγοντας το τι κάνει ο καθένας. Δηλαδή βλέπει το διπλανό του ότι έχει ένα ακίνητο το οποίο το νοικιάζει με αυτού του είδους τη μίσθωση και βλέπει ότι κερδίζει. Ο άλλος μπορεί να έχει περισσότερη εμπειρία. Ενώ ο καθένας λέει, αφού κερδίζει αυτός, γιατί να μην κερδίσω κι εγώ. Αυτό είναι λάθος σκεπτικό. Η νοοτροπία του Έλληνα. Η νοοτροπία του Έλληνα, γιατί παραγνωρίζει τον παράγοντα, δεν αναγνωρίζει ότι ο άλλος έχει περισσότερη εμπειρία, το ξέρει, το έχει ασχοληθεί περισσότερο. Δεν γνωρίζει, βλέπει μόνο ότι κερδίζει τώρα και δεν γνωρίζει ότι πόσες φορές έχει ζημιωθεί ή τι λάθη έχει κάνει στο παρελθόν, τι ζημιές έχει υποστεί στο παρελθόν. Μέχρι, η εμπειρία αποκτάται μέσα από λάθη και παραλήψεις. Ακριβώς, μέχρι να αποκτήσει την τεχνογνωσία. Εμείς, σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, στηρίζουμε το θεσμό του Airbnb, γιατί διαχέεται στις τοπικές κοινωνίες τα έσοδα, επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να πληρώσουν το φόρο
τον έμφυα που είναι ένας δυσβάσταχτος φόρος για την ακίνητη περιουσία. Όμως τα αρνητικά είναι πάρα πολλά. Πρέπει να είναι προσεκτικοί όσοι θέλουν να ασχοληθούν και κυρίως να γνωρίζουν αυτό που κάνουν, να το κάνουν με σωστό τρόπο. Και επίσης θα πρέπει να ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή είναι πολλοί που έχουν εγκαταλείψει το θεσμό της παραδοσιακής μίσθωσης, έχουν μπει στο Airbnb, διαπίστωσαν ότι δεν τους αποδίδει και βέβαια, ξαναγυρίζουν πίσω στην παραδοσιακή μίσθωση και αναζητούν τον καλοπληρωτή ενοικιαστή, βέβαια, ο οποίος κάθε μήνα τους έδινε το ενίκιο. Και βέβαια υπάρχουν και χρονικοί περιορισμοί όσον αφορά τις μισθώσεις. Που... Θα τα πούμε στην πορεία. Άνω τελεία, κύριε Χαλιαδάκη, για να πάρετε κι εσείς το λόγο. Υγιής ανταγωνισμός ανάμεσα σε ξενοδοχειακές μονάδες μεγάλες και σε καταλήμματα τύπου Airbnb υπάρχει? Ο ανταγωνισμός είναι υγιής? Στην ουσία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Διότι πας σε ένα κατάλημα Airbnb, στην ουσία τα καλά καταλήμματα Airbnb είναι λίγα, πάρα πολύ λίγα, τα οποία δουλεύουν κιόλας. Όπως και τα καλά ξενοδοχεία είναι λίγα, τα οποία δουλεύουν κιόλας, έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι τα πολλά Airbnb, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά καταλήμματα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, μιλάμε πάνω από 30-40 χιλιάδες καταλήμματα, τα οποία είναι τεράστια το νούμερο. Είμαι σίγουρος ότι δεν δουλεύουν πάνω από 5-10 χιλιάδες καλά, τη high season, τη σεζόν που δουλεύουν και τα ξενοδοχεία. Μιλάμε από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο. Ναι. Προς Θεού μην γίνει πάλι το ίδιο λάθος που είχε γίνει με τα διαμερίσματα το 1980. Τότε είχε βγει ο Σκουλάς, ο υπουργός τουρισμού τότε, και είχε πει, φτιάξτε διαμερίσματα, ο κόσμος έρχεται, δεν υπάρχουν καταλήμματα, δεν υπάρχουν ξενοδοχεία, φτιάξτε διαμερίσματα μικρά. Τότε ο κάθε ένας εδώ πέρα στην Κρήτη έφτιαξε 5 διαμερίσματα, 10 διαμερίσματα και τα νοικιάζανε. Αυτά τα διαμερίσματα τώρα έχουν γίνει, όλα είναι σχεδόν κενά. Δηλαδή, αν πάτε σε περιοχές όπως είναι τα Μάλια, η Σταλίδα, η Χερσόνησος, θα βρεις τέτοιες μονάδες διαμερισμάτων, εκατοντάδες, οι οποίες είτε πουλούνται, είτε έχουν μείνει εκεί, είτε τις νοικιάζει. Το επίπεδο των υπηρεσιών σε παγκρίτο επίπεδο, σε παγκρίτια κλίμακα, πώς θα το χαρακτηρίζατε? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολύ σοβαρά Airbnb καταλήμματα. Αλλά είναι πάρα πολύ. Είναι η μειοψηφία, σίγουρα είναι η μειοψηφία. Είναι πολύ λίγα τα τόσο καλά καταλήμματα. Κύριε Ράπογλου, το επιβεβαιώνετε? Ναι, πράγματι. Γιατί το Airbnb δίνει τη δυνατότητα στον οποιοδήποτε, έχει οπουδήποτε, ανεξαρτήτως συνθήκων, ένα ακίνητο, να μπορεί να το νοικιάσει σε βραχυχρόνια μίσθωση. Και κυρίως η πλειοψηφία αυτών που απευθύνονται είναι αυτοί που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να μείνουν σε ένα ξενοδοχείο το οποίο έχει καλύτερες υπηρεσίες και από πλευράς φύλαξης και γενικά όλο το πακέτο των υπηρεσιών από ό,τι μπορεί να προσφέρει ο μέσος όρος μιας μίσθωσης τύπου Airbnb. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Ακριβώς. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις και συνήθως αυτοί που καταφεύγουν στη λύση του Airbnb είναι αυτοί που ταξιδεύουν με τις εταιρείες χαμηλού κόστους. Και σε αυτό οφείλεται και το γεγονός ότι τα Χανιά έχουν μεγαλύτερη άνθηση σε σχέση με το Ηράκλειο, επειδή είχαν περισσότερες εταιρείες χαμηλού κόστους να πετάνε από το αεροδρόμιο των Χανίων και γι' αυτό έχει αναπτυχθεί περισσότερο ο θεσμός του Airbnb σε σχέση με την Ανατολική Κρήτη. Λοιπόν, υπήρχε μάλλον ένα φορολογικό αλαλούμ τα περασμένα χρόνια αναφορικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Κύριε Ράπογλου, κάτι το οποίο αποτελεί παρελθόν, έχει διαφοροποιηθεί πλήρως το σκηνικό και έχουμε περάσει σε ένα νέο στάδιο. Ένα νέο στάδιο με βάση... Με βάση ότι έχει δημιουργηθεί ένα μητρό βραχυχρόνιων μισθώσεων από τις φορολογικές αρχές τις ελληνικές, που είναι υποχρεωτικό ο καθένας ο οποίος ασχολείται με βραχυχρόνιες μισθώσεις να καταχωρηθεί στο μητρό αυτό. Όποιος δεν καταχωρηθεί έχει πρόστιμο 5.000 ευρώ. Επίσης, είναι σίγουρο ότι ήδη όλες οι διαδικτυακές πλατφόρμες που ασχολούνται με βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν δώσει τα στοιχεία στις ελληνικές φορολογικές αρχές και γίνονται διασταυρώσεις και για το παρελθόν. Δηλαδή, όσοι έκαναν το λάθος
να μην δηλώσουν πιστεύοντας ότι δεν θα φορολογηθούν, αυτή τη στιγμή θα, να περιμένουν ότι κάποια στιγμή θα τους καλέσει η εφορία να τους πει ήρθε η ώρα να πληρώσετε γιατί έχεις κάνει αυτές και αυτές τις μισθώσεις βάσει των στοιχείων που να έχουμε. Να περιμένουν τη λυπητερή λοιπόν. Ακριβώς. Επίσης, πολύ σημαντικό, ναι. Στο αμέσως προσεχές διάστημα δεν θα γίνονται δεκτές αγγελίες στις διαδικτυακές πλατφόρμες εάν κάποιος δεν είναι γραμμένος στο καταχωρημένο στο φορολογικό μητρό. Να γνωρίζει δηλαδή να έχει στη διαδικτυακή πλατφόρμα να έχει δηλώσει ότι ασχολείται με αυτό το επάγγελμα. Δεν θα γίνεται αν δεν έχει τον αριθμό καταχώρησης, δεν θα τον δέχεται η διαδικτυακή πλατφόρμα. Επίσης, άλλη φορολογική υποχρέωση που υπάρχει είναι αφού καταχωρηθείς στο φορολογικό μητρό, θα πρέπει κάθε μίσθωση που κάνεις να την αναγγέλεις μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα που γίνεται. Αν δεν την έχεις καταχωρήσει, υπάρχει επιπλέον πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε ακαταχώρητη μίσθωση στο φορολογικό μητρό. Επίσης, υπάρχει ο περιορισμός, ότι, το οποίο και αυτό θα ελέγχεται, ότι δεν μπορούν να γίνουν μισθώσεις βραχυχρόνιες πάνω από 60 μέρες στις περιοχές μέχρι 10.000 κατοίκους και στις περιοχές πάνω από 10.000 κατοίκους μέχρι 90 μέρες. Τώρα, για όσους δεν έχουν εισοδήματα από ενίκεια γενικά, δηλαδή μπορεί κάποιος να νοικιάζει, να έχει εισοδήματα από μία μίσθωση, κανονική μίσθωση, συμβατική μίσθωση, αστική μίσθωση και να νοικιάζει και με Airbnb. Αν τα εισοδήματα δεν υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ, τότε επιτρέπεται να γίνει υπέρβαση του ορίου των 60 ή των 90 ημερών. Σωστά. Που είπαμε. Όμως, Του διμήνου ή του τριμήνου. Γενικά έχει αυστηροποιηθεί το φορολογικό, ναι, καθεστώς και επίσης θα ξέρουν ότι όσοι ασχολούνται με βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν εκπίπτουν τα έξοδα που έχουν από τη φορολογία των εισοδημάτων που έχουν. Ενώ ένα ξενοδοχείο, ένα οικιαζόμενο δωμάτιο μπορεί να τα εκπέσει. Σωστά. Εδώ όμως αυτός που οικιάζει με Airbnb, το αν ο φιλοξενούμενος του επειδή θέλει να βρει δροσερό το δωμάτιο όταν θα γυρίσει, θα έχει το air condition ανοιχτό όλη τη μέρα με ό,τι συνεπάγεται αυτό στην κατανάλωση, το οποίο αυτό δεν το εκπίπτει. Καθυστέρησε λίγο η πολιτεία, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, προκειμένου να βάλουν φρένο σε όλους αυτούς που φοροδιέφυγαν τα περασμένα χρόνια. Έτη, τα περασμένα χρόνια. Έτσι είναι, κύριε Χαλιαδάκη. Έτσι είναι και να ξέρετε ότι σε πολλές πρωτεύουσες της Ευρώπης, όπως είναι το Άμστερνταμ, το Λονδίνο, η Μπαρτσελόνα που είναι μεγάλη πόλη, η Μαδρίτη, η Ρώμη, έχει περιοριστεί το Airbnb μέχρι 60 ή 90 μέρες. Δηλαδή δεν μπορείς αυτό να... που είπε ο κ. Σαράπογλου, που... χρονικός... Ναι, υπάρχει χρονικό όριο, το οποίο το σίγουρα όριο θα έρθει και εδώ. Πιστεύω πως θα έρθει και εδώ. Στην Αθήνα σίγουρα θα έρθει τις επόμενες, τα επόμενα χρόνια και σίγουρα και στις περιοχές της παραθαλάσσης, όπως είναι στην Κρήτη και τα νησιά μας. Άγγιξαν καθόλου την κερδοφορία μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων αυτού του τύπου τα καταλήμματα τα προηγούμενα χρόνια? Κοιτάξτε, επειδή, είναι πολύ μικρά τα ποσά, οπότε δεν άγγιξαν. Επειδή ο τουρισμός μας τα τελευταία 5-6 χρόνια ανθεί. Κάθε χρόνο έχουμε αυξήσεις, έχουμε καλές πληρότητες. Έτσι τα ξενοδοχεία δεν είχαν αρκετό πρόβλημα, δεν είχαν θέμα. Φέτος, επειδή υπάρχει ήδη ένα θέμα στον τουρισμό και στις κρατήσεις αυτή τη στιγμή, πιστεύω πως μπορεί να υπάρξει. Αν και επειδή είναι ακόμα νωρίς και βελτιώνεται η κατάσταση από τις κρατήσεις που είχαμε μέχρι τέλος του χρόνου, έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό μείωσης μέχρι τώρα, αλλά βελτιώνεται και πιστεύω μέχρι τον Μάρτιο θα έχουμε ισορροπήσει να έχουμε ένα μείον 10, μείον 12%. Οπότε υπάρχει μια πτώση. Λοιπόν. Υπάρχει μια πτώση φέτος. Σας προβληματίζει. Ήταν πάρα πολύ καλή χρονιά πέρυσι. Ήταν πολύ καλή πάρα χρονιά πολύ πέρυσι. Καλή χρονιά πέρυσι. Μάλιστα. Πολύ δυνατή αρχή. Γι' αυτό έχουμε αυτή την πτώση τώρα. Μάλιστα. Κύριε Αράπογλου, γιατί να μην ενισχύσει περαιτέρω το εγχώριο τουριστικό προϊόν, να μην ενισχύσουν τα συγκεκριμένα καταλήμματα, όπως έγινε στο εξωτερικό την προηγούμενη δεκαετία? Δώσει εφόδια δηλαδή. Το ενισχύουν και αυτό και εμείς σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία, όπως είπα στην αρχή της κουβέντας μας, το στηρίζουμε. Υπάρχει ένα πρόσθετο εισόδημα που εξασφαλίζει, όμως η παροχή υπηρεσιών είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται σωστά. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνούν όσοι ασχολούνται με το Airbnb, κάτι που οι ξενοδόχοι το γνωρίζουν πολύ καλύτερα, είναι ότι ο τουρισμός είναι ένα επισφαλές προϊόν. Δηλαδή, τα 4-5 τελευταία χρόνια πηγαίνει καλά ο τουρισμός, όμως δεν ξέρουμε αν θα πηγαίνει και τα επόμενα. Ένα περιστατικό που μπορεί να συμβεί
μια τρομοκρατική ενέργεια μεμονωμένη. Μπορεί να επηρεάσει τόσο αρνητικά τον τουρισμό, όπως τον έχει επηρεάσει στις χώρες της Βόρειας Αφρικής, και γι' αυτό εισπράττουμε και τόση μεγάλη τουριστική κίνηση. Αν συμβεί κάτι ανάλογο στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι όχι μόνο οι μισθοί στις Airbnb θα επηρεαστούν, και τα ξενοδοχεία θα επηρεαστούν. Ολόκληρη η Ελλάδα θα επηρεαστεί, γιατί ο τουρισμός είναι η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Εγώ θα πω ότι οτιδήποτε και αν γίνεται, να γίνεται με επαγγελματισμό και το πρόσημο στο τέλος θα είναι θετικό. Και προσεκτικά θα πρόσθετα εγώ. Και προσεκτικά, με αργά και σταθερά βήματα. Σωστά. Κύριε Χαλιαδάκη, κύριε Ράπογλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά για τη συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.